Γεννήθηκα την πρωτοχρονιά το 1926. Τότε οι γέννες δεν γινόντουσαν στα νοσοκομεία, αλλά σε σπίτια. Το γιο του πατέρα μου από την Κορινθία, από το Κιάτο. Οι παππούδες ήταν επί της τουρκοκρατίας, ζούσαν στα Τρίκαλα, στα Άνω Τρίκαλα, Κορινθίας. Και μετά την απελευθέρωση κατεβήκανε στην περιοχή Κιάτου Δημηνιού. Ο παππούς, ο γιατρός και συνονόματός μου, έκτισε σπίτι στο Κιάτο με σχέδια του τότε διάσημου αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλερ. Δυστυχώς πέθανε νωρίς και έτσι το σπίτι η γιαγιά μου το πούλησε στην οικογένεια Θεοχάρη και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Όμως πάντα η οικογένεια είχε κάποιο δεσμό με το Δημηνιό και κατεβαίναμε και παραθερίζαμε. Ο αδερφός του πατέρα μου, όταν ήταν γενικός γραμματέας τουρισμού, είχε δεντροφυτέψει με πικροδάφνες όλο το δρόμο από την Κόρινθο μέχρι το Ξυλόκαστρο, μερικές ακόμα σώζονται. Είχε φτιάξει και την πλατεία Ελευθερίας στο Κιάτο και είχε υποστηρίξει πολλούς νέους από την περιοχή. Το 1940 όλοι είχαμε ενθουσιαστεί από τις νίκες του στρατού μας και κάθε τόσο κάναμε διαδηλώσεις και έπεσε η Κοριτσά, διαδήλωση. Έπεσε το Αργυρόκαστρο, διαδήλωση. Γιατί δεν είναι απλώς ότι προχωρούσε ο στρατός μας, είναι ότι απελευθέρωνε ελληνικά εδάφη. Όλα αυτά τα εδάφη από την Κλεισούρα, από τη Χιμάρα, Αγίου 40 κλπ. Ήταν κατοικημένα από Έλληνες. Και ο ενθουσιασμός μας ήταν μεγάλος γιατί είχαμε τη φρούδη ελπίδα ότι θα μείνουν στα χέρια της Ελλάδος πια αυτά τα εδάφη. Μετά ήρθε η επίθεση των Γερμανών, η κατοχή, η πείνα, αλλά πάντοτε την καρδιά μας θέρμαινε η ελπίδα της απελευθέρωσης. Ποτέ δεν πιστέψαμε ότι θα νικήσει ο Άξον. Πάντα είμαστε βέβαιοι ότι οι ελεύθεροι λαοί θα νικήσουν. Γεννήθηκα το 26, το 42 ήμουνα 16 χρονών. Βέβαια σαν απλό μέλος της ΠΕΑΝ δεν είχα πάρει μέρος στα μεγάλα σαμποτάζ που είχε κάνει τότε. Ο αρχηγός της ΠΕΑΝ, ο Κώστας ο Περίκος, είχε φτιάξει ένα ιδιαίτερο τμήμα με πεανίτες των Ουλαμό Καταστροφών που είχε αναλάβει το έργο των σαμποτάζ. Αυτός λοιπόν είχε ένα φίλο μηχανικό που είχε αναλάβει να κάνει μια διαπλάτηση του δρόμου από τον Πειραιά στο Πέραμα και για λογαριασμό των Γερμανών βέβαια. Και αυτός είχε μία παράγκα με εκρηκτικά για εκβραχισμούς. Ο Περίκος λοιπόν, έχοντας φίλο αυτό το μηχανικό, πήγε μια μέρα και πήρε δύο κάσες δυναμίτιδα με το ανάλογο φραδίκαυστο φυτίλι και τα ανάλογα φυτίλια και τα αποθήκευσε σε ένα σπίτι μιας πεανίτισσας. Και από εκεί παίρνανε και φτιάχνανε τις βόμβες, γιατί δεν ανατινάξανε μόνο την ΕΣΠΟ, ανατινάξανε και μία άλλη οργάνωση φιλογερμανική που είχε τους ίδιους σκοπούς με την ΕΣΠΟ. Αυτή η ΟΕΔΕ, οργάνωση εθνικιστικών δυνάμεων Ελλάδος, είχε την έδρα της σε μία πάροδο της πλατείας Κάνικος. Και εκεί πήγαν ένα βράδυ οι πεανίτες, πετάξαν μία βόμβα από την εξώπορτα, σπάσαν το τζάμι και πετάξαν τη βόμβα
και η ΟΕΔΕ ανατινάχθηκε και ούτε ξαναφάνηκε. Μετά ήρθε η σειρά της ΕΣΠΟ, Εθνικοσοσιαλιστική Δυνάμεις Πατριωτική Οργάνωση, η οποία είχε πιο προωθημένους σκοπούς. Όχι μόνο θα έστελνε εργάτες στη Γερμανία, αλλά θα έστελνε και στρατιωτικό σώμα να πολεμήσει στο πλευρό των Γερμανών εναντίον της, στο ανατολικό μέτωπο κατά της Ρωσίας. Αλλά ο Περίκος τους χάλασε τα σχέδια, γιατί βάλανε μία βόμβα 10 οκάδες δυναμίτιδα στο κτίριο της ΕΣΠΟ που ήταν στην Ομόνια και μία Κυριακή που ήταν, συνεδριάζαν τα μέλη της ΕΣΠΟ, ανατινάχθηκε το κτίριο και σκοτωθήκανε πάρα πολύ πολλά μέλη της ΕΣΠΟ και ο αρχηγός της ΕΣΠΟ, και έτσι ματαιώθηκε αυτή η προσπάθεια των Γερμανών να στείλουν και ελληνικό σώμα κατά της Ρωσίας, όπως είχε γίνει σε όλα τα κατεχόμενα και τα σύμμαχα κράτη της Ευρώπης τότε. Από Δανία, από Νορβηγία, από Γαλλία, από Ισπανία, από παντού είχαν στείλει τμήματα στρατιωτικά και πολεμούσαν κατά των Ρώσων. Μόνο οι Έλληνες και οι Ιουγκοσλάβοι δεν στείλανε τέτοια τμήματα. Και αυτό στην Ελλάδα έγινε χάρη στην ανατίναξη της ΕΣΠΟ από την ΠΕΑΝ. Στη συνέχεια, εγώ δεν ήμουν ικανοποιημένος από τη δράση μου στην ΠΕΑΝ, γιατί μετά από την προδοσία και την εκτέλεση των ΠΕΑΝΙΤΟΝ η οργάνωση δεν είχε πια ούτε εκρηκτικά, ούτε και θέλαμε να κάνουμε σαμποτάζ, γιατί ήταν τέτοια τα αντίπεινα από τους Γερμανούς, ώστε δεν αποφασίζαμε να κάνουμε κάτι σοβαρότερο. Η δράση μου λοιπόν μόνο με αναγραφή συνθημάτων στους στίχους και διανομή προκήρυξεων δεν μου ήταν αρκετή. Και έτσι έφυγα και πήγα στις Εθνικές Ομάδες Ελλήνων Ανταρτών στην Ήπειρο του στρατηγού Ναπολέον Ντεζέρβα. Και αρκετά άλλα μέλη της ΠΕΑΝ είχαμε ανέβει στο βουνό. Και έτσι δεν ήμουνα, όταν έγινε η απελευθέρωση της Αθήνας 15 Οκτωβρίου του 1944, δεν ήμουνα στην Αθήνα, ήμουνα στα βουνά. Τελικά έγινε μετά την απελευθέρωση και η μάχη της Αθήνας, τα Δεκεμβριανά, και μετά το τέλος τους, μετά από λίγο μας επετέθηκε ο Ελλάς στην Ήπειρο και εγκαταλείψαμε την Ήπειρο και πήγαμε και εμείς στην Κέρκυρα, και τέλος το Φεβρουάριο έγινε αφοπλισμός των ανταρτικών ομάδων και παραδώσαμε τον οπλισμό μας και γυρίσαμε στην Αθήνα. Δεν μπορώ να πω ότι δεν φοβόμαστε, αλλά αντιμετωπίζαμε την κατάσταση αυτή με ενθουσιασμό. Ήταν σαν ένα καθήκον που δεν χρειαζόταν να μας το υποδείξει κανένας, από μόνοι μας ξέραμε τι έπρεπε να κάνουμε. Και αυτό το είχε όλη η νεολαία και όχι μόνο εγώ. Οι περισσότεροι είχαμε δοθεί στην αντίσταση. Και την προετοιμασία και του μέλλοντός μας την αφήσαμε για μετά την απελευθέρωση. Και εγώ στην κατοχή μόλις είχα γραφτεί στην Ανωτάτη Εμπορική, αλλά από εκεί και έπειτα δεν παρακολούθησα ούτε ένα μάθημα. Και την Ανωτάτη Εμπορική την τέλειωσα αφού τέλειωσα το στρατιωτικό.